Εκτός θέματος εκπομπής, γι' αυτό και το άφησα τελευταίο, το περί γενοκτονίας των ποντίων, όπου κάνατε τη δήλωση ότι δεν είναι γενοκτονία. Έκανα τη δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντοι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Αυτοί κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Αυτή που ακούσατε είναι η δήλωση της βδομάδος. Είναι απόσπασμα από την χθεσινοβραδινή συνέντευξη, πήγε μέχρι τις 3 το ξημέρωμα, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρίου Νίκου Φίλη προς τον Νίκο Χατζηνικολάου στο κανάλι Star. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η δήλωση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τον ποντιακό ελληνισμό, τα πολιτικά κόμματα και όχι μόνο. Αλλά υπήρξαν και άλλα αποσπάσματα της χθεσινοβρατινής συνέντευξης του κυρίου Φίλη στον Νίκο Χατζηνικολάου που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Επιτρέψτε μας να σας τα παρουσιάσουμε στην πορεία. Απόψε λοιπόν επιχειρούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα της επικαιρότητας, μιας επικαιρότητας η οποία σηματοδοτείται από ραγδαίες εξελίξεις. Έχουμε καλέσει στο στούντιο τον κύριο Κώστα Παυλίδη, βουλευτή Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ, από τα νέα κοινοβουλευτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ίδιος εκπροσωπεί την Κέρκυρα, αλλά η απότατη καταγωγή του, οι ρίζες της δικής του οικογένειας είναι ποντιακές. Άρα, κύριε Παυλίδη, η παρουσία σας έρχεται και δένει με το θέμα της ημέρας. Καλώς μας ήλθατε και καλό ρίζικο στη Βουλή, μια και εκλέγεστε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Καλό ρίζικο. Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, στέλεχος, έμπειρο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος. Κοιτάτε μπροστά σας, κοιτάτε. Εδώ. Όχι, όχι, είναι πλάι, μπροστά σας. Ακριβώς μπροστά σας. Ακριβώς μπροστά. Εκεί μπροστά, ακριβώς. Γιατί θα μας βγάζει στον αέρα και θα κάνει split την οθόνη. Απειρία τηλεοπτική. Θα τα βρούμε όλα μαζί. Αλλά μιλάτε για ένα θέμα που έχω και εγώ ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί είμαι γέννημα θρέμα στο Εγάλεο και η γειτονιά μου είναι ακριβώς στα ποντιακά του Εγάλεο. Μάλιστα. Ό,τι πρέπει λοιπόν, ήρθε και έδεσε. Εκεί βαστάμε κι εμείς. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει μια μεγάλη εμπειρία στα πολιτικά και κομματικά πράγματα της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα ανέλαβε και μια πρωτοβουλία στο εσωκομματικό πεδίο. Αυτά θα μας τα πει όταν έρθει η ώρα της ενδοσκόπησης των ελληνικών κομμάτων. Για την ώρα θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας. Το θέμα της ημέρας είναι ακριβώς αυτή η δήλωση του κυρίου Νίκου Φίλη. Κύριε Παυλίδη, σας καλύπτει αυτή η δήλωση. Εγώ τη θεωρώ απαράδεκτη και θα εξηγήσω γιατί. Δεν μ' αρέσουν τα στερεότυπα στην πολιτική και στην δημοσιογραφία. Όταν κάποιος είναι επιστήμονας, προσπαθεί με αντικειμενικότητα να κάνει τη δουλειά του, αλλά η επιστημονική άποψη περνάει και μέσα από το υποκειμενικό φίλτρο του κάθε επιστήμονα. Όταν όμως κάποιος είναι υπουργός και δι' υπουργός παιδείας και εκπροσωπεί συνολικά την ελληνική δημοκρατία, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και σε κάθε περίπτωση, όποια και να είναι η προσωπική του άποψη, όποια και να είναι η επιστημονική του άποψη, πρέπει να λάβει υπόψη ότι το 1994 η Βουλή των Ελλήνων με ομόφωνο ψήφισμά της μιλάει για γενοκτονία των ποντίων και μάλιστα προσδιορίζει συγκεκριμένη μέρα του χρόνου όπου θα τιμάται η γενοκτονία αυτή. Κατά συνέπεια, συμφωνείτε με τη δήλωση του κ. Φίλη? Κοιτάξτε, Παναγιώτοπουλέ, νομίζω ότι η σκέψη που εξέφρασε ο κ. Φίλης ως υπουργός επιστημονικά θα μπορούσε να έχει μια βάση συζήτησης. Το γεγονός δηλαδή ότι οι επιστημονικοί όροι στην ιστορία έχουν μεγάλη σημασία. Τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τι σημαίνει εθνοκάθαρση, τι σημαίνει γενοκτονία. Ναι, προσέξτε και κάθε φορά. Αυτό είναι μια άποψη. Μια ιστορική υπάρχουν πράξη. Και άλλες απόψεις. Συμφωνώ. Γι' αυτό κάθε φορά μια ιστορική στο πράξη. Στον χώρο των ιστορικών και των ιστοριογράφων. Φυσικά. Υπάρχουν και άλλες φυσικά. Απόψεις. Γι' αυτό λέω ότι. Οι οποίες μιλάνε περί γενοκτονίας. Και επιτρέψτε μου, όποιος αμφισβητεί, ας ανατρέξει στο βιβλίο του Φωτιάδη, το οποίο έχει γραφτεί με βάση ξένες πηγές, όχι με βάση ελληνικές πηγές. Είναι οι περιγραφές διπλωματών ανωτάτων διαφόρων χωρών που τα χρόνια που οργάνωσαν οι Νεότουρκοι τους διωγμούς των ποντίων υπηρετούσαν στην Οθωμανική Τουρκία.
Πριν πάρω θέση λοιπόν, στο ζήτημα, θέλω να σας πω απλώς την άποψή μου ότι η επιστημονική ορολογία σε ζητήματα που αφορούν μεγάλες ιστορικές πράξεις του ανθρώπινου πολιτισμού έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και απαιτεί και μια πολύ μεγάλη ευθύνη και προσοχή. Για παράδειγμα, έχω διαβάσει πολλές ιστορικές απόψεις γύρω από το ζήτημα της Ελληνικής Επανάστασης σε σχέση με τα εθνικά της χαρακτηριστικά ή όχι. Πόσο εθνική ή όχι ήταν η Ελληνική Επανάσταση και διάφορα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν μην και πολλοί λαοί. Όχι, όχι, φυσικά. Γι' αυτό και πολλοί λαοί. Εσείς είστε βουλευτής, δεν είστε. Γι' αυτό λοιπόν και πολλοί λαοί. Ιστοριογράφος. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Γι' αυτό και πολλοί λαοί. Μην ανοίξουμε άλλο μέτωπο. Την αναγνώριση μια συγκεκριμένη ιστορική πράξη που αφορεί στο λαό του. Άρα αυτά τα ζητήματα κυρίως ιστορικών. Νομίζω ότι ο καθένας έχει το θεσμικό του ρόλο. Από τη στιγμή που υπάρχει μια πολιτική πράξη και μια πολιτική αναγνώριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο που αφορά τη γενοκτονία των ποντίων. Σαν τέτοιο, νομίζω ότι θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της κυβέρνησης να ακολουθήσουν αυτή την αντίληψη. Νομίζω μια προσωπική άποψη. Άρα έκανε λάθος. Θεωρώ ότι μια προσωπική άποψη μπορεί να εκφέρει ένας υπουργός, ένας υφυπουργός ή ένας βουλευτής. Καλό είναι να μπορεί να περιορίζεται στα θέματα ενός πάνελ μιας γενικότερης ιστορικής επιστημονικής συζήτησης, αλλά ως επίσημες τοποθετήσεις, νομίζω καλό είναι να αποφεύγονται. Να αποφεύγονται πόσο μάλλον που μας βλέπουν. Και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, όπως ξέρετε. Μας βλέπουν από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τέτοιους δηλώσεις σε μεικτά φόρα, σε διεθνή φόρα, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, ακριβώς για να συγκροτήσουν το μεγάλο τουρκικό ψέμα. Όπως ξέρετε, το τουρκικό κράτος δεν αποδέχεται ούτε τη γενοκτονία των Αρμενίων, ούτε τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, έτσι. Συγκροτώντας ένα μεγάλο ιστορικό ψέμα, το οποίο υπηρετούν συγκεκριμένοι διανοούμενοι σε εισαγωγικά στην Τουρκία και πανεπιστημιακοί, που είναι στη δούλεψη, να το πούμε έτσι, είναι υπάλληλοι του τουρκικού κράτους. Και υπηρετούν ένα κρατικό ιδεολόγημα που είναι ψευδές και έρχεται να ενισχύσει τον τουρκικό εθνικισμό σε βάρος γειτονικών λαών. Λοιπόν, ήταν εντελώς άστοχο αυτό που έκανε ο κύριος Φίλης. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχει περάσει πολλής χρόνος από χθες το βράδυ και δεν το έχει διορθώσει. Κύριε Παπαδόπουλε, τι λέτε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η άποψή σας? Κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν ξεκινήσαμε έψαχνα να βρω την κάμερα. Αυτό ήταν τηλεοπτική απειρία, τώρα την έμαθα, είναι εκεί. Είναι άλλο όμως η τηλεοπτική απειρία ενός ατόμου που εκφράζει τον εαυτό του και άλλο η πολιτιακή απειρία και μάλιστα επαναλαμβανόμενη ενός υπουργού. Δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός να μην αντιλαμβάνεται ότι εκφράζει ολόκληρη την πολιτεία. Η πολιτεία εκφράζεται από τον υπουργό. Ο κύριος Φίλης δεν εκφράζει αυτόν. Ο κύριος Φίλης δεν εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει. Εκφράζει την Ελληνική Δημοκρατία. Την Ελληνική Δημοκρατία. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θέσατε ακριβώς δευτερόλεπτα πριν, την ενίσχυση του τουρκικού εθνικισμού, την μαύρη προπαγάνδα, την επικοινωνιακή της πολιτική, η οποία έχει μεγάλο πέρασμα στην Ευρώπη, όχι μόνο όμως σε λαϊκά στρώματα, αλλά και σε πολιτιακά επίπεδα πολλές φορές, διότι η Ελλάδα έχει χάσει, όπως ξέρουμε, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας της, έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος της ισχύς της και πλέον στη Μεσόγειο αρχίζουν και κοιτούν με πιο καλά μάτια οι Ευρωπαίοι τις τουρκικές θέσεις. Αυτό μας έλειπε λοιπόν, εμείς οι ίδιοι να βγάζουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας, λέγοντας τέτοιες ανοησίες. Και λέω ανοησίες για τον εξής λόγο. Να δεχτώ ο κύριος Φίλης ότι πράγματι και διάφοροι άλλοι επιστήμονες έχουν με αυστηρούς επιστημονικούς όρους καταλήξει ότι δεν πρόκειται για γενοκτονία. Όχι, μην το δέχεστε, γιατί όχι, δεν είναι όχι. Έτσι. Είναι αποκλειστικά και μόνο δέχεστε, για την οικονομία της συζήτησης, βεβαίως και δεν είναι. Αυτές είναι αιμονές ενός μέρους της ελληνικής αριστεράς, κύριε Παπαδόπουλε. Ας κάτσει να τα πει όπως είπατε και εσείς. Όπως η κυρία Ρεπούση στο παρελθόν είχε διατυπώσει την κατάπτυστη θεωρία ότι δεν έγινε σφαγή των Ελλήνων στη Σμύρνη, αλλά επρόκειτο περί συνωστισμού στις αποβάθρες για να εκενώσουν την πόλη. Δηλαδή, μιλάμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να αρθρώνονται από ελληνικούς ακαδημαϊκούς κύκλους, ή επιτρέψτε μου να πω, αφήστε το ελληνικός. Δεν θα έπρεπε να αρθρώνονται από ακαδημαϊκούς καθηγητές και ερευνητές. Είναι τα κολλήματα της αριστεράς. Μην τους πούν εθνικιστές, μην τους πούν υπερπατριώτες, προσπαθούν να ενδοσκοπήσουν την όποια επιστημονική τους γνώση και να την απαλλάξουν από τέτοιου είδους, κατά τη γνώμη τους, ύποπτες προσεγγίσεις. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα. Να ρωτήσω κάτι.
Ναι. Επειδή ενδεχομένως εγώ να μην το έχω πληροφορηθεί, υπάρχει κάποια επίσημη πολιτιακή θέση από τον Πρωθυπουργό, παραδείγματι σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει? Μα κοιτάξτε, η θέση της πολιτείας είναι σαφής. Η πολιτεία μέσω ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων αναγόρευσε τους δραματικούς διωγμούς του ποντιακού ελληνισμού κατά τη διάρκεια του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατά τη διάρκεια της ανάδειξης αυτού του νέου τουρκικού μορφώματος που δημιούργησε μετέπειτα το νέο τουρκικό κράτος, τους αναγόρευσε ως γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κατά τούτο μία μέρα του χρόνου τιμώνται αυτά τα γεγονότα και κυρίως τιμάται η μνήμη αυτών που σφαγιάστηκαν από τον τουρκικό εθνικισμό. Τον νέο τουρκικό εθνικισμό, για να είμαστε ακριβείς, γιατί τότε δημιουργείται και διαμορφώνεται το νεοτουρκικό εθνικιστικό ιδεολόγημα. Πάντως, λοιπόν, κύριε, αυτά είναι η ελληνική πολιτεία. Αν θέλετε να πω μια άποψη. Βεβαίως. Και την αντίρρηση να ακούσουμε, νομίζω, κύριε Παυλή. Σας είπα ότι θεωρώ ότι θεσμικά ένας υπουργός ίσως θα έπρεπε να κρατήσει την οδό της θεσμικής λειτουργίας και όχι ίσως μια προσωπική άποψη. Ανεξάρτητα αν κάποιος μπορεί να συμφωνεί ή όχι, ή να το συζητήσει ή να το βάλει σε ένα τραπέζι συζήτησης. Πάντως θεωρώ ότι μην πάρουμε και μονοδιάστατα, και δεν μιλάω για το ζήτημα της γενοκτονίας των ποντίων, αλλά συνολικά το ζήτημα της ιστορικής γραφής που αφορά έστω την πορεία ενός λαού ή την δικιά μας σύγχρονη ελληνική ιστορία, το γεγονός αν πραγματικά είναι μια επιστημονική προσέγγιση ή όχι. Αν δούμε δηλαδή αρκετά σχολικά βιβλία, θα υπάρξουν ζητήματα που μπορεί όχι με ιδεολογικές και πολιτικές αγγελώσεις, αλλά και με πραγματικά γεγονότα ίσως να υπάρχουν διαφορετικού είδους προσεγγίσεις. Μα μιλάμε για το συγκεκριμένο. Ναι, θέλω να δεν πω, μιλάμε, αν θέλετε, για μια λογική, ας πούμε, διαφορετικές σχολές προσέγγισης. Θεωρώ ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές πολλές φορές, με λάθος τρόπο, και πολλές φορές έρχεται μετά ως μια αντικειμενική πραγματικότητα που κανείς δεν οφείλει να την ακουμπήσει. Και δεν αναφέρω πάλι, σας λέω πάλι, στο ζήτημα της γενοκτονίας των ποντίων και στις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού, αλλά ως γενική στάση απέναντι στην ιστορία. Πολλές φορές πάντως, καλό είναι και η σύγχρονη παιδεία να ξαναψηλαφίζει ζητήματα ιστορικά, και δεν μιλάω, σας λέω πάλι γι' αυτό, τα οποία πολλές φορές. Ανεξάρτητα από αυτό. Ανά το διάστημα, με την πάρδο του χρόνου, έχουν γίνει ως αντικειμενικές αλήθειες και έτσι διδάσκονται, και πολλές φορές η σύγχρονη προσέγγιση δείχνει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Κύριε Παπαδόπουλε, συμφωνείτε με την πρωτοβουλία πολλών κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και του ζητούν να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον κύριο Νίκο Φίλη. Συμφωνείτε με αυτό? Η ερώτηση που σας έκανα έχει ακριβώς αυτή την έννοια. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καν αντίδραση. Θεωρώ από τον Πρωθυπουργό. Από τους υπολείπους έχει προκληθεί πάρα πολύ μεγάλο στόχο. Από τον Πρωθυπουργό. Ποντιακές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα. Θεωρώ ότι η δήλωση αυτή... Μημαράκη, δήλωση των υποψηφίων αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, δήλωση αρχηγών άλλων κομμάτων, έχει προκληθεί θύελα πολιτική εξαιτίας αυτής της δήλωσης. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία σηκώνει κριτική μια δήλωση υπουργού. Ο κύριος Φίλης μας έχει συνηθίσει σε αυτά. Μέχρι και καλή χρονιά μας ευχήθηκε στην παρέλαση. Υπάρχουν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης. Υπάρχουν είχε ζητήματα... πει και για πενταροδεκάρες. Και για πενταροδεκάρες, βεβαίως. Καλή σχολική χρονιά. Υπάρχουν. Συμφωνώ, αλλά 28 Οκτωβρίου. Αφού λείπουν μερικοί καθηγητές ακόμα. Δεν λείπουν. Ακόμα πολύ. Λείπουν πάρα πολύ ακόμα. Η διαφορά όμως είναι ότι υπάρχουν και ζητήματα πολιτιακής φύσεως. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται βασικών στρατηγικών θέσεων αλλά και εθνικών δικαίων της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι σε μια φυσιολογική πολιτεία ο υπουργός την επόμενη στιγμή θα έπαβε να είναι υπουργός. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καν μία δήλωση αποδοκιμασίας ή έστω διόρθωσης των κακών σκημένων της δήλωσης του κυρίου Φίλη. Είναι πολύ ψύχραιμη, πολύ cool, όπως λέμε στην Αρκαδία, στο χωριό μου, σε αυτά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, παρόλα αυτά, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, πάντως, ανεξάρτητα σας λέω πάλι, είπα την άποψή μου και εγώ, ότι θα ήταν να έχει επαφευθεί. Παρόλα αυτά, υπάρχει, και οφείλουμε να τα ομολογήσουμε, ένα σενάριο μιας πολιτικής στόχευσης κάθε φορά στην κυβέρνηση. Κατά τον κύριο Φίλη, λέτε. Νομίζω σε αυτή την περίοδο είναι η χρονιά Φίλη ή το τρίμηνο Φίλη. Δηλαδή είναι στοχευμένα και τα κανάλια και δημοσιογράφη και πολιτική. Στοχοποιούνται πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης. Επενδύονται πολιτικά σε μια πολιτική φθοράς κάποιοι συγκεκριμένοι υπουργοί. Για παράδειγμα, μάλιστα, ήταν ο Βαρουφάκης όλο το προηγούμενο διάστημα της διαπραγμάτευσης. Καλώς προσπαθεί ο κύριος Φίλης όμως να το κρατήσει. Ίσως και ο κύριος Φίλης είναι λίγο πιο ανατρεπτικό στις απόψεις του. Θέλω να μείνουμε στη δήλωση. Δηλώνει. Και να πούμε κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν συνιστά ούτε λάθος ούτε εγκάθατο, κύριο Φίλη. Ο κύριος Φίλης είπε πολλά και είπε και κάτι το οποίο πριν από λίγο προκάλεσε
την αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Τι είπε ο κύριος Φίλης, αυτή τη φορά εκφράζοντας όχι προσωπική του άποψη, κύριε Παυλίδη, εκφράζοντας τη θέση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξαναβλέπει, επανεξετάζει το θέμα της διδασκαλίας των θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Και προτίθεται να αντικαταστήσει τη διδασκαλία αυτή με ένα μάθημα το οποίο θα εμπεριέχει την παρουσίαση, την ανάλυση και την διδασκαλία στα παιδιά όλων των θρησκευτικών δογμάτων. Αν με ρωτήσετε, δηλαδή το μάθημα της θρησκειολογίας, αντικατάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών από το μάθημα της θρησκειολογίας. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι η θρησκειολογία χρειάζεται. Σε έναν σύγχρονο κόσμο, που σε πολλές περιπτώσεις, όπου σε πολλές περιπτώσεις, συγκρούσεις μεταξύ εθνοτήτων ή θρησκευτικών δογμάτων υπαγορεύονται από τέτοιου είδους βαθύτερα πολιτισμικά στοιχεία που έχουν σχέση με το θρησκεύεστε, αλίμονο αν δεν ξέρει, ας πούμε, ο μαθητής, πού έγκυται οι διαφορές μεταξύ σουνιτών και σιιτών στο Ισλάμ, τι είναι οι αλεβίτες στο Ισλάμ, τι είναι οι μπεχτασίοι στο Ισλάμ και ούτω καθεξής. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Άλλο όμως αυτό. Εγώ θέλω από τα δύο και τα δύο. Άλλο να λέμε ότι πρέπει να γίνεται το μάθημα της θρησκειολογίας. Εγώ λέω να γίνεται. Και άλλο να λέμε ότι για να γίνει θα καταργήσουμε το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο τι είναι, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι θρησκευτικά είναι το μάθημα με το οποίο διδάσκονται οι Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, διδάσκονται την ομολογία της πίστης τους. Και επειδή στην Ελλάδα υπάρχει διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, αλλά το Σύνταγμα καθιερώνει ως κρατούσα θρησκεία την Ορθόδοξη Χριστιανική, κατά τούτο αυτό είναι απόλυτα συμβατό με τα συνταγματικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Γιατί λοιπόν θέλει να το αλλάξει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ? Και να σας πω κάτι, έχω και μία παραπλήσια απορία. Αισθάνομαι ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη δεξιά στροφή και υπόγραψε μνημόνια και εφαρμόζει μέτρα λιτότητος και συνεργάζεται με την κυρία Μέρκελ και τους άλλους Ευρωπαίους της Χριστιανικής Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, θέλει, αναζητεί αντίβαρα αριστερά για να μπορέσει να πει στο πίμνιο, δηλαδή να πει στους εκλογείς του, στην εκλογική του βάση, ότι παιδιά, κοιτάξτε, δεν έχω γίνει δεξιός, έκανα τη στροφή εκεί που δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αλλά θα έχω και τα αριστερά αντίβαρα για να σας ικανοποιήσω. Σε βάρος της εκπαίδευσης όμως. Θα σας πω. Νομίζω ότι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν νομίζω ότι το ζήτημα του χαρακτήρα της παιδείας είναι ζήτημα αριστερό ή όχι. Νομίζω ότι αν θέλουμε να αφομοιώσουμε την ευρωπαϊκή πρακτική, θα δούμε ότι παρότι δεν είναι ούτε αριστεροί οι Ευρωπαίοι ηγέτες και η ευρωπαϊκή κουλτούρα, παρόλα αυτά το στοιχείο της γνώσης, της θρησκευτικής συνείδησης και της ενίσχυσης θρησκευτικής συνείδησης υπάρχει στην ευρωπαϊκή παιδεία, αποχωρισμένο όμως απόλυτα από το θρήσκευμα το οποίο είναι κυρίαρχο. Τι θέλω να πω δηλαδή. Συνταγματικά είναι κατοχυρωμένη η θρησκευτική συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι. Ω βασικό ατομικό δικαίωμα, βεβαίως. Μπορεί να είναι Έλληνας πολίτης εβραϊκού θρησκεύματος. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Μπορεί να είναι Έλληνας πολίτης μουσουλμανικού θρησκεύματος. Λοιπόν, αυτά είναι σεβαστά. Ότι ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης των θρησκευτικών στο σχολείο έχει να κάνει με την ενίσχυση της θρησκευτικής συνείδησης και όχι του χαρακτήρα της θρησκευτικής πίστης. Σαφέστατα σε ένα ζήτημα θρησκολογίας ή της ιστορίας των θρησκειών, θα πρέπει η ελληνική παιδεία θα δώσει μια ενίσχυση σαφέστατα στην κυρίαρχη πίστη. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πίστη, γιατί για να μαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία των θρησκευτικών δογμάτων, γιατί πρέπει να σταματήσουμε σε αυτούς που θέλουν? Γιατί υπάρχει δυνατότητα να κάνει επιλογή ο γονεύς. Σε αυτούς που θέλουν να διδάσκονται την ομολογία της πίστεως. Κατήχηση και λειτουργική και ούτω καθεξής. Σε αυτούς που δεν θέλουν, διότι έχουν άλλο θρησκεύμα, να μην κάνουν το μάθημα αυτό. Αλλά γιατί πρέπει να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει το μαχαίρι και τον μπαλντά
και μπαμ, μπαμ, μπαμ να αρχίσει να κόβει κόκαλα. Καταρχήν, νομίζω ότι δεν θα είναι ζήτημα μονομερό πράξιμο αυτή την έννοια, θα είναι ζήτημα σοβαρή διαβούλευση. Λέτε συνεννόηση και με την Εκκλησία. Δεν νομίζω ότι θα βλέπω είναι τον, ένα ζήτημα μονομερό να πω. Τον Αρχιεπίσκοπο να αντιδρά όμως έτσι. Με τον προφανώς δικό του ήρεμο και μιλίχιο τρόπο. Πολλές φορές η Εκκλησία έχει αντιδράσει σε πράγματα τα οποία όμως πάντα δεν δείχνουν κάτι. Θέλω να πω ότι σε ζητήματα που δεν είναι αριστερά, είναι ζητήματα εξυγχρονισμού και κλασικού αστικού εξυγχρονισμού. Υπάρχει πάντα μια αντανακλαστικό αρνητικό της κοινωνίας. Για παράδειγμα, δυτικού διαφωτισμού, θα λέγαμε. Δυτικού διαφωτισμού. Ας πούμε, ειλικρινά σας λέω, σέβομαι απόλυτα την πίστη του καθενός. Ξέρετε τι είπαν κύκλοι του Αρχιεπισκόπου? Παρακαλώ. Γιατί λέει να προσχωρήσουμε στο δυτικό διαφωτισμό και να θυσιάσουμε τον Ορθόδοξο διαφωτισμό. Ναι, κοιτάξτε όμως πόσο δύσκολα μπορούσε να περάσει και παρόλα αυτά όμως ήταν πολύ σοβαρό. Και αντικειμενικό και συνάδει με την αντίληψη της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκέψης το γεγονός του πολιτικού όρκου, είτε αφορά στη Βουλή, είτε αφορά στα δικαστήρια. Το δικαίωμα δηλαδή κάποιος να ορκίζεται πολιτικά. Μια πολιτική πράξη όπως είναι η ορκομοσία των βουλευτών γίνεται με ένα θρησκευτικό τρόπο. Νομίζω ότι είμαστε οι μοναδικοί, ίσως εκτός από τα κράτη της Μέσης Ανατολής, τις φονταμεντελεστικές κοινωνίες. Δεν έχουμε σχέση με αυτά τα κράτη. Προφανώς όχι, αλλά αλλήμον ούτε καν το αναφέρω σαν τέτοιο. Αλλά εκτός αυτών των φονταμεντελεστικών κοινωνιών, είμαστε ίσως η μοναδική σύγχρονη δυτική κοινωνία στην οποία η Εκκλησία ορκίζει την κυβέρνηση. Νομίζω ένα ζήτημα που δεν έχει να κάνει με το πόσο είσαι φιλοχριστιανός ή όχι. Αναζητεί είσαι η κυβέρνηση αντίβαρα αριστερά. Εξυγχρονισμού. Αναζητεί η κυβέρνηση αριστερά αντίβαρα. Όχι, δεν είναι. Για δεν να ικανοποιήσει τον κόσμο της λόγω της δεξιάς στροφής υπέρ του μνημονίου. Αν κουβεντιάσουμε το ζήτημα σου. Δεύτερη φορά το λέτε το δεξιά στροφή. Εγώ θα διαφωνήσω πλήρως για το δεξιά στροφή. Η δεξιά δεν θέλει λιτότητα. Εδώ βλέπω στο διαδίκτυο κάτι ανέκδοτα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει δεν βάζει κάλπι αφού έχει επιτυχίες στις εκλογές και ξέρει να κερδίζει εκλογές. Δεν βάζει κάλπι, λέει, στις 22 Νοεμβρίου ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να πάρει και αυτές τις εκλογές. Το διαβάζω στο διαδίκτυο. Θεωρώ και δεν θέλω να μονοπολίσω την κουβέντα και από τους άλλους. Πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο τώρα. Θέλω να πω ότι ζητήματα εξυγχρονισμού δεν είναι αριστερά, είναι απαραίτητα σε μια σύγχρονη αντίληψη. Για παράδειγμα, τα αστικά δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ή το δικαίωμα, για παράδειγμα, διάφορων άλλων αστικοδημοκρατικών πραγμάτων, όπως σας είπα, είναι η πολιτική ορκομοσία, δεν είναι ζητήματα που έχουν αριστερό πρόσημο. Είναι ζητήματα τα οποία αφορούν μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και στην οποία η Ελλάδα οφείλει να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Τι τέτοιο είναι και δεν έχει καμιά άλλη άποψη. Σας βλέπω από πολύ μετριοπαθή. Όχι, πολύ μετριοπαθή. Γιατί υπάρχουν και φωνές στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι οξύτατες. Κύριε Παπαδόπουλε. Είναι φωνές του ΣΥΡΙΖΑ που ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο. Απόλυτα σεβασμού. Όπως μια μεγάλη πλειοψηφία που ορκίστηκε πολιτικά. Μάλιστα. Δεν σημαίνει αυτό και αναιρεί. Ας πούμε, εγώ ορκίστηκα πολιτικά. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ούτε υποστηρίζω την αντρίψη αθεΐας μου ή όχι. Υποστηρίζω το δικαίωμά μου σε μια πολιτική πράξη να ορκίζομαι με πολιτικό τρόπο. Δηλώνετε άθεος εσείς? Εγώ, αν μιλήσουμε στην άποψη. Ναι, προφανώς αγνωστικιστής και επιστημονικά είμαι οπαδός του Δαρβίνου. Ναι, φυσικά. Αλλά αυτό δεν μου αναιρεί το δικαίωμα. Δετερμινισμού. Δηλαδή. Δετερμινισμού. Παρ' όλα αυτά, απόλυτα σέβομαι το δικαίωμα της θρησκείας του άλλου, την αντίληψη του δόγματός του, αλλά θεωρώ ότι η πολιτική πράξη πρέπει να εκδηλώνεται με πολιτικό τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Παδόπουλε, υπόθηκαν πολλά και σοβαρά με τον μιλίχιο τρόπο που τα λέει ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος στο τέλος είπε ότι είναι αγνωστικιστής. Ελευθερία έχουμε, ο καθένας δηλώνει. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή στο Σαλονάκι, είχα τη χαρά να γνωριστώ με τον κύριο Παυλίδη και είναι μεγάλη μου τιμή. Και είναι απολύτως σεβαστά αυτά που είπε. Ειδικά ο επιλογός του, σε ό,τι αφορά την προσωπική του πολιτική στάση και την άποψή του περί του Θεού εν γέννη, όπως τον ονομάζει κανείς. Απολύτως σεβαστό. μπορεί να βοήθησε. Καμιά φορά η αντίδραση στην παιδική ηλικία. Μπορεί και όχι. Να βρήκατε τον δρόμο που θέλατε. Είναι απόλυτα σεβαστά. Καταπίεσαν ω παπαδάκι στην παιδική ηλικία. Μου αρέσουν τα ακούσματα. Σας έστελνε με το ζόρι η μαμά και ο μπαμπάς. Οπότε λέτε τώρα. Και τώρα πήγα να αγνωστικιστείς εγώ. Μου αρέσουν τα ακούσματα. Μακάρι, κύριε Παναγιωτόπουλε, οι μειοψηφίες. Είναι στοιχείο του πολιτισμού μας. Να μην αισθάνονταν. Ακριβώς. Μακάρι οι μειοψηφίες να μην αισθάνονταν. Τη βαθύτερη ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Συμφωνώ. Το Πάσχα είναι τεράστια τέτοια. Κύριε Παδόπουλε, εσείς βλέπετε διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ να το λέω αυτό για να πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά. Θα έχουμε στη συντροφιά μας έναν άνθρωπο από το χώρο της οικονομίας, τον κύριο Γιώργο Γιαννόπουλο, Γενικό Διευθυντή της ABC Κίνητρων, και θα ανοίξουμε τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία, φορολογία, ΦΠΑ, αγοραστική κίνηση, κίνηση στην αγορά, η αγοραστική δύναμη του πολίτη και άλλα τέτοια τα οποία μας πονάνε
για τα οποία δυστυχώς συγκροτούν μια μαύρη καθημερινότητα για όλους μας. Αλλά πριν πάμε στο διάλειμμα, εσείς θεωρείτε ότι ψάχνει αριστερά, συσσαγωγικά ή άνευ εισαγωγικών, αντίβαρα ο κύριος Τσίπρας σε τέτοιου είδους καταστάσεις, όπως κατάργηση θρησκευτικών στην εκπαίδευση και ούτω καθεξής? Τι λέτε για αυτό? Θα το πω λίγο διαφορετικά από τον τρόπο που το λέτε εσείς, διότι θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λιτότητα η δεξιά. Δεν είναι δεξιά στροφή η στροφή στη λιτότητα. Μάλιστα, τι είναι αριστερή στροφή? Μάλιστα, επί Τσίπρα έχουμε τη μεγαλύτερη λιτότητα που είχαμε ποτέ. Και για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου η άποψη, έχουμε μία πλήρη έλλειψη ορίζοντα εκτόνωσης αυτής της κρίσης. Mm-hmm. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η κρίση βαθαίνει μαζί με τη λιτότητα. Η δεξιά στροφή θα σήμαινε επίσης στην ελεύθερη αγορά και όχι σε οποιοδήποτε είδους κρατισμό. Mm-hmm. Όχι σε προσλήψεις καθαριστριών για να πάνε στα δικαστήρια, να δουλέψουν γραμματείς και ταυτόχρονα να κάνουμε νέες προσλήψεις καθαριστριών και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι δεξιά στροφή. Τυχιούχες ήταν. Τυχιούχες ήταν. Με τα ανάλογα προσόντα, δεν ήταν. Με μισό λεπτό. Ποια ανάλογα προσόντα? Είχαν προσληφθεί με, με ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δικαιώθηκαν και βρέθηκαν γραμματείς δικαστηρίων. Ναι. Αυτό δεν νομίζω. Προσόντα. Δεν πήγαν όλοι. Πώς έγινε κάποιο διαγωνισμό στον ΑΣΕ για να μπουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης? Αν κάποιο ήταν απόφοιτο γυμνασίου, δεν πήγε γραμματή στο δικαστήριο. Με αυτή τη λογική, ένα παιδί. Με αυτή τη λογική, ένα παιδί το οποίο μπήκε στο Δήμο Εγάλιο σκουπιδιάρη, γιατί με την κρίση έπρεπε να πιάσει κάπου δουλειά, επειδή είχε πτυχίο, θα μπορούσε να βρεθεί, κατά τη γνώμη σα, το ίδιο δίκαια δημοκρατικά και σύμφωνα με τι κείμενε νομοθετικέ διατάξει. Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, μόνιμο υπάλληλο του Υπουργείου. Πάντω, το δημόσιο, εσεί την ξεκινήσατε, δεν την ξεκινήσαμε εμεί. Παρότι συμφωνώ ότι κύριε, έχει το δημόσιο μια κινητικότητα. Επιτρέψτε μου αυτό να πω. Το κομμάτι, αυτό το κομμάτι, κύριε Παυλίδη, είναι δεξιά η στροφή. Προσέξτε, όχι ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Διότι η δεξιά, κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι ομοιογενή. Η δεξιά έχει και μια νησίδα νεοφιλελευθερισμού, νεοφιλελεύθερων. Και μάλιστα ακραίων. Ακραίων νεοφιλελεύθερων. Οι οποίοι έχουν αναγάγει σε πολιτικό και ιδεολογικό φετίχ ακραίες συμπεριφορές και επιλογές. Να τους απολύσουμε όλους, να. Τέτοιου είδους συμπεριφορές, για να μιλήσουμε για το θέμα των καθαριστριών, για το οποίο επιτρέψτε μου να πω και οι δύο, και μπορεί να είναι δικό μου λάθος. Θεωρώ ότι έχετε, οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί έχουν μια λανθασμένη προσέγγιση. Ήταν λάθος της Νέας Δημοκρατίας που απέλυσε τις καθαρίστριες. Όπως είναι λάθος του ΣΥΡΙΖΑ που αφού τις πήρε πίσω, πάει να τις κάνει γραμματής και πάει να τις κάνει διευθύντριες, συσσαγωγικά. Λοιπόν, είναι λάθος και των δύο. Και των δύο. Διότι δεν έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να ξεκινήσει την εκαθάριση στο δημόσιο τομέα. Ποια εκαθάριση? Των καλών από τους κακούς. Των τεμπέληδων από αυτούς που δουλεύουν. Των απατεώνων από τους τιμίους. Των λουφαδόρων από τους προκομμένους. Αυτή η καθάριση έπρεπε να γίνει. Των παραγωγικών από τους μη παραγωγικούς. Αυτών που είναι παρόντες και είναι συνεπείς, από αυτούς που είναι απόντες, δεν πατάνε στη δουλειά τους και είναι ασυνεπείς. Έπρεπε να γίνει αυτό. Η αξιολόγηση αυτή έπρεπε να γίνει. Αλλά έπρεπε να γίνει από τις καθαρίστριες. Έπρεπε, κύριε Παπαδόπουλε, να βγαίνουν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και να διαγωνίζονται, να σπρώχνονται με τους αγώνες τηλεόραση για το ποιος θα απειλήσει περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους με απόλυση. Γιατί άργησε η αξιολόγηση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί δεν αξιολογήθηκαν διευθυντές και γενικοί διευθυντές για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του δημοσίου τομέα? Λάθος λοιπόν οι καθαρίστριες που απολύθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως, κύριε Παυλίδη, επιτρέψτε μου να σας πω, λάθος και το γεγονός ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τις πήρε πίσω, και καλά έκανα και τις πήρε πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λέω καλά έκανα και τις πήρε πίσω, τώρα ξαφνικά τις εκτοξεύει προς τα πάνω για να φτάσουν, γιατί όχι, και σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και διευθύντριες και γενικοί γραμματείς. Αυτό γιατί έγινε, κύριε Παγκριτόπουλε? Τι γιατί έγινε? Δεν είναι εικόνα αυτή, με συγχωρείτε. Γιατί έγινε αυτό? Δεν είναι εικόνα αυτή. Για παράδειγμα, αν στα δικαστήρια υπήρχε μια ανάγκη υπηρεσιακού προσωπικού. Έπρεπε να πάρει από εκεί. Η οποία με βάση τα μνημόνια και με τη σχέση 1 προς 10 δεν μπορούσε να προσληφθεί. Έπρεπε από εκεί να πάρει, δεν έχει άλλο προσωπικό. Αν το προσωπικό αυτό, ένα κομμάτι των καθαριστριών, είχε τα τυπικά προσόντα, ενώ ήταν πτυχιούχες, που μπορούσε να καλύψει τη θέση. Ναι. Και θα μπορούσε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Οικονομικών με μια εργολαβή ιδιωτική να καλύψει το κομμάτι της καθαριότητας. Ναι. Δεν θα μπορούσε με μια τέτοια εσωτερική κινητικότητα και μετακίνηση να καλύψει σοβαρές οργανικές θέσεις. Μα από εκεί βρήκε να πάρει. Μα εγώ εκεί θα καλυφθούν οι ανάγκες. Γίνονται προσλήψεις καθαριστριών στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη στιγμή. Άρα δεν ήταν κάποιες θέσεις οι οποίες πλεόναζαν.
Όχι, προφανώς υπάρχουν λήψεις. Έτσι, υπήρχαν λήψεις, πήραν τις καθαρίστριες από το ένα μέρος, τις πήγανε στο άλλο και ταυτόχρονα από εκεί που τις πήραν κάνουν προκήρυξη δηλαδή, διαγωνισμού. Αυτή η πολιτική πράξη δηλαδή, του Υπουργείου, τι εκτιμάται ότι είναι, δηλαδή. Χρωστάει κάποιο ανεξόμενο γραμμάτιο. Αυτό, να το τέτοιο. Το λέτε. Φυσικά, όχι, πολιτικό γραμμάτιο. Όχι, είμαστε ειλικρινείς. Σου λέει εδώ μας διαφημίσατε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας βοηθήσατε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της ανοησίας της πολιτικής ορισμένων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, εγώ τα λέω με το όνομά τους, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γίνανε πρέσβυρες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα να τις ανταμείψουμε, κύριε. Δικαιωθήκα στα δικαστήρια και ο ΣΥΡΙΖΑ, να ανταμείψουμε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όφιλε την δικαιοσύνη στα δικαστήρια. Και οι δύο έβλαψαν την αντιόχεια. Και η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητήσουμε για το κομμάτι το πολιτικό καθαρά. Να πω μόνο για την παιδεία. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να πάμε στην οικονομία. Λοιπόν, συμπληρώστε για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, για την παιδεία θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Παυλίδη ότι δεν μπορεί να είναι αντικείμενο αριστεράς ή δεξιάς. Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εντελεχούς προσπάθειας μιας εθνικής επιτροπής. Όμως δεν είναι δυνατόν, και εδώ μπαίνουμε στα θρησκευτικά για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τα θρησκευτικά, δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη τομικά στοιχεία της Ελλάδος ως έθνος και ως πολιτείας. Και ως πολιτείας. Η Ελλάδα είναι μια ελληνοορθόδοξη χώρα με ένα τεράστιο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό Ελλήνων Ορθοδόξων. Είναι απόλυτα συνυφασμένη η πορεία του ελληνικού κράτους με την θρησκευτική του πίστη. Άλλο εκκλησία και κράτος. Αυτό καταγράφεται και στο Σύνταγμα. Για όλο αυτό το νομικό στοιχείο. Και στην Ιταλία και αυτό καταγράφεται. Και θα συμφωνήσω με τον πολιτικό όρκο. Είχε το δικαίωμα να δώσει πολιτικό όρκο και μπράβο. Yeah. Έχεις το δικαίωμα της άποψής σου και μπράβο. Πολλά μπράβο γιατί αναγνωρίζεις την πλειοψηφία και δεν τη θεωρείς καταπιεστική σε μειοψηφία. Yeah. Εγώ πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά που ακούω. Όμως θα θυμίσω ότι τα θρησκευτικά δεν είναι υποχρεωτικό μάθημα με την έννοια ότι ένα παιδί άλλου δόγματος είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί θρησκευτικά. Δεν είναι υποχρεωμένο. Εδώ έχουμε το αντίστροφο. Δεν είναι έχουμε απαγόρευση. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι κάτι τελείως απαγόρευση σε κάτι που αφορά την πλειοψηφία. Τη συντριπτική πλειοψηφία και δομικό και στοιχείο. Και εκφράζει την πλειοψηφία και είναι δομικό συστατικό του Έλληνα. Με ένα ισχυρό καθολικό κράτος στο Βατικανό. Με ένα ισχυρό πρόσκληση. Δεν διδάσκουν την καθολική πίστη, διδάσκουν τη δυσκολογία. Οι Ιταλοί το λύσανε αφήνοντας και επιτρέποντας και βοηθώντας να δημιουργηθεί ένα πανίσχυρο καθολικό κράτος. Το Βατικανό. Εμείς αυτό ήταν η λύση μας. Γιατί εκεί η σχέση είναι καθαρά εκκλησίας. Για να πάμε σε ένα διάλειμμα και να πάμε στην οικονομία. Κύριε, και να μην επικαλούμεθα πάντα την Ευρώπη, ξέρετε ποιος είναι αρχηγός του αγγλικανικού δόγματος, της αγγλικανικής εκκλησίας. Είναι ο εκάστοτε επικεφαλής του Βρετανικού στέμματος, εν προκειμένου η Βασίλισσα. Και αυτό από την εποχή του Ερίκου, όταν αφορίστηκε από τον Πάπα. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια τόσο ελεύθερη και φιλελεύθερη χώρα, έχουμε ταύτιση κράτους και εκκλησίας. Είναι η παράδοση. Η ξέρετε ασφαλώς ότι στη Γαλλία. Ξέρετε ασφαλώς ότι στη Γαλλία η εκκλησία έχει και σχολεία. Έχει ιδιωτικά σχολεία που τα ελέγχει η εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε σύγχυση κράτους και εκκλησίας. Λοιπόν, θα έλθουν και θα επανέλθουν τα ζητήματα αυτά, γιατί επιμένω, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί αριστερά αντίβαρα για να μπορέσει να ισορροπήσει πολιτικά και ιδεολογικά κατά τη γνώμη της και να απαντήσει στον κόσμο της γιατί υποχρεώθηκε να φέρει στην Ελλάδα ένα νέο, πολύ αυστηρό, με πάρα πολύ δύσκολα μέτρα μνημόνιο. Εμείς πάμε στο χώρο της οικονομίας. Προστίθεται στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ABC Κίνητρων. Όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το διάλειμμα.